Σήμερα το πρωί κάναμε μια πρώτη συνάντηση, σύσκεψη με τους εκπροσώπους του ΙΓΜΕ που είναι γεωλόγοι και ειδικοί για τις φυσικές καταστροφές. Τα στελέχη του ΙΓΜΕ μετέβησαν εχθές, αλλά για λίγο στην Αλαγωνία. Σήμερα πήγαν και εξέτασαν επισταμμένα τα πάντα. Πήγανε σπίτι το σπίτι, δρόμο το δρόμο, πηγή την πηγή. Αύριο σειρά έχει και η κοινότητα Λαδά και ειδικά το δικό της δίκτυο από τον εθνικό δρόμο μέχρι την κοινότητα που έχει καταστραφεί. Ο δρόμος είναι απροσπέλαστος, δεν υπάρχει πρόσβαση από εκεί. Απομένει πρόσβαση για την κοινότητα Λαδά μέσω του Καρβελίου και ασφαλώς αύριο που τελειώνει το τρίμερο της εδώ παραμονής τους, ασφαλώς θα έχουμε μια τελική συνάντηση όπου θα μας πούν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχόμαστε να σταματήσουν αυτά τα ακραία και πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα. Εάν συνεχιστούν, τα προβλήματα όπως αντιλαμβάνεστε θα διωγγωθούν. Ναι μεν, από την πρώτη στιγμή εμείς πήγαμε επί τόπου με κλιμάκιο μηχανικών, με τρεις αντιμηχανικοί μας τα πάντα και έτσι είχαμε τη δυνατότητα μέσα σε 2-24 ώρα και η μελέτη να εκπονηθεί και να γίνει η ανάθεση με κατεπίγουσες πλέον διαδικασίες σε εργολάβο ο οποίος ήδη είναι εγκατεστημένος. Απλά ο άνθρωπος περιμένει να βελτιωθούν κάπως οι καιρικές συνθήκες για να μπορεί να παρέμβει. Έχουν παραγγελθεί τα σηματοκιβώτια ή ζαζανέτ όπως λέγονται, τα οποία θα αποτελέσουν και τη λύση στα σημεία εκείνα που ο δρόμος έχει καταρρεύσει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.